Πάμε να μιλήσουμε για χρυσά διαβατήρια, γιατί δεν έχει τελειώσει εδώ το ζήτημα. Υπάρχει η δουλειά που γίνεται στην νομική υπηρεσία, η ανακοίνωση ότι θα εξετάσει τώρα και η ελεκτική υπηρεσία αυτά τα δημοσιεύματα και τα χρυσά διαβατήρια που δόθηκαν σε κάποιους οι οποίοι είχαν Μητρό ή είχαν διαγραφεί αδικήματα από το Μητρό τους, από τις δικές τους χώρες, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εσωτερικών. Θα δούμε όμως τι εικόνα δημιουργείται στο εξωτερικό γενικότερα για την Κύπρο και τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά σε διπλωματικό επίπεδο. Μαζί μας εδώ, φιλοξενούμενος σήμερα, είναι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Σιζόπουλε. Καλό μεσημέρι, Ιωνοφρύ. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Λοιπόν, για να πάμε. Από τα χρυσά, υπάρχουν και πλατινένια. Φαίνεται τους δώσαμε αυτόν τον τίτλο Χρυσά Διαβατήρια και συνηθίσαμε να τα λέμε έτσι, γιατί εντάξει, πρέπει να έχεις κάποια σχέση με το χρυσό, γιατί το αντίτιμο είναι σε αξία χρυσού καλύτερα, θα λέγαμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν ασημένια λέτε εσείς, υπάρχουν επιγοντήτες. Μπορεί να υπάρχουν και πλατινένια λιγότερα. Μπορεί να υπάρχουν και πλατινένια. Μάλιστα. Λοιπόν, για πέστε μας, τώρα όλο αυτό το ζήτημα, όπως έχει δημιουργηθεί και όπως έχει προβληθεί, κύριε Σιζόπουλε, εκφράζεται φόβος ότι μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο πρόβλημα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προχωρήσουν με πιο έτσι έντονες απαιτήσεις ώστε να τερματιστεί αυτό το πρόγραμμα, αλλά και να έχουμε ακόμη και διπλωματικό επεισόδιο με χώρες, ας πούμε, όπως το Κατάρ, γιατί ακούστηκαν πολλά για το Κατάρ και την συμβολή του και την εμπλοκή του στην όλη διαδικασία που αφορούσε τις δημοσιεύσεις του Αλτζαζίρα. Εσείς βλέπετε ότι θα τραβήξει κι άλλο το σκηνή? Καταρχήν, όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε και την ευθύνη της εφαρμογής και της επίβλεψης εφαρμογής του συγκεκριμένου προγράμματος. Μπορεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του να έχουν γίνει ενδεχομένως και λάθη και παρατυπίες. Mm-hmm. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή, από την πλευρά της ΕΔΕΚ, είχαμε ζητήσει ότι θα έπρεπε να γίνει μια σε βάθος έρευνα για να μπορέσει να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσον αυτές οι παρατυπίες ήταν σκόπιμες ή όχι. Εάν, για παράδειγμα, για τις παρατυπίες, ποιος είχε την ευθύνη? Ναι. Η επιτροπή η οποία εξέταζε τις αιτήσεις και έκανε την έκθεση της? Ο προϊστάμενος της επιτροπής? Ο υπουργός ενδεχομένως, ο οποίος παράβλεπε τις εισηγήσεις? Όλοι μαζί? Ποιος από όλους? Και από εκεί και πέρα να κατονομαστούν αυτοί που είχαν την ευθύνη και να αποδοθούν ευθύνες. Ναι. Οι διαρροές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Είναι γεγονός ότι στην πορεία εφαρμογής διαπιστώθηκαν να υπάρχουν κενά. Εδώ ακριβώς επιχειρήσαμε ως Βουλή να βελτιώσουμε και να κλείσουμε πάρα πολλά από αυτά τα κενά τα οποία υπήρχαν, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να εκτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ομολογήσουμε ότι έχει και μια θετική συνεισφορά στην Κυπριακή οικονομία και όχι μόνο. Και δεν είναι μόνο η Κύπρος που εφαρμόζει το θεσμό των διαβατήριων. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Το εφαρμόζουν. Και δεν γνωρίζουμε οι υπόλοιπες χώρες τι έγινε. Είναι γεγονός ότι η Κύπρος ήταν πιο ελκυστικός ως προορισμός για πολλούς και διάφορους λόγους. Όχι γιατί προσφέρει καλύτερες ενδεχομένως υπηρεσίες, ήταν πιο χαλαρή ενδεχομένως η Κύπρος από τις υπόλοιπες. Έχει διάφορους λόγους. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι ο τομέας των υπηρεσιών στην Κύπρο είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Άρα είχε κάποια πλεονεκτήματα η Κύπρος, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η συγκεκριμένη προτίμηση. Όσον αφορά το θέμα των διαρροών. Ανεξάρτητα με το ποια ήταν η σκοπιμότητα των διαρροών, είναι γεγονός ότι κάποιοι το αξιοποιούν για να πλήξουν την Κύπρο. Την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατ' επέκταση την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ακόμα ένα χτύπημα μπροστά στα προηγούμενα χτυπήματα που είχαμε με την οικονομική κρίση του 2012-2013, το κούρεμα των καταθέσεων και τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και από την πλευρά της ΕΚΕ θεωρούμε ότι και αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, και από τον περιεχόμενο της αντιπαράθεσης, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι αυτό που επιχειρείται να εξυπηρεθούν κομματικά συμφέροντα και κομματικές σκοπιμότητες. Λέτε ότι η συζήτηση δηλαδή γίνεται για εσωτερική κατανάλωση? Ένα μέρος της συζήτησης, βέβαια. Αυτή η αντιπαράθεση η οποία γίνεται. Έχει προέκταση σε διεθνή κλίμακα όμως. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Διότι γίνονται συνεχώς αναφορές για το Κατάρ και τον ρόλο του. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε κάποιο επίπεδο είχαμε ένα παράδειγμα Κατάρ Πετρόλιουμ. Ναι. Και προσπάθεια για συμφωνία. Θυμάστε και την επένδυση που θα γινόταν από το Κατάρ απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον της Λευκοσίας. Γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να διαπιστωθεί με υπεύθυνον τρόπο από ποιους έγινε η διαρροή και από πού έγινε η διαρροή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έγγραφα που φέρουν το σήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ναι, είναι προφανές ότι είναι από τα έγγραφα που δόθηκαν στη Βουλή. Αλλά είναι από βουλευτές,
είναι ενδεχομένως από συνεργάτες βουλευτών. Τι έχουν πρόσβαση, είστε χρόνια στην Βουλή, δεν ξέρετε ποιοι έχουν πρόσβαση. Εγώ για παράδειγμα, διαβαθμισμένα έγγραφα. Εγώ για παράδειγμα στα διαβαθμισμένα έγγραφα αυτά τα οποία έχω παραλάβει, μόνο δύο άτομα έχουμε πρόσβαση. Εγώ και ο συνεργάτης μου. Και επειδή προεδρεύεται μιας επιτροπής η οποία, αν μη τι άλλο, χρειάζεται, μιλάμε για την Επιτροπή Άμυνας, αν μη τι άλλο, χρειάζεται και χεμήθεια και προσοχή, γιατί είναι θέματα που συζητούνται εκεί, ενδεχόμενα διαβαθμισμένα έγγραφα που μπορεί να έρχονται στην κατοχή σας, που αφορούν την εθνική ασφαλεία της χώρας. Γι' αυτό σας ρωτώ για το διαδικαστικό. Εμείς εκεί αφήνω, φαντάζομαι εμείς, ότι εκεί εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική είναι πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Εκεί υπάρχει διαβάθμιση. Τα έγγραφα τα συγκεκριμένα, ο κάθε ένας από τους βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, έχουν το δικό τους αριθμό. Άρα, η οποιαδήποτε διαρροή γίνει, γνωρίζει από ποιον έχει γίνει διαρροή. Μάλιστα. Εγώ, μάλιστα, προσωπικά, ως πρόεδρος της Επιτροπής, αρνούμαι να παραλάβω και να μεταφέρω είτε στο γραφείο μου ή οπουδήποτε αλλού τα διαβαθμισμένα έγγραφα. Τα διατηρώ στο γραφείο της υπηρεσίας της Βουλής που έχει την ευθύνη για τα θέματα της, της άμυνας. Mm-hmm. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Ναι. Λοιπόν, εδώ όμως αυτή η αχρίαστη αντιπαράθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή επιδεινώνει το κλίμα της αξιοπιστίας και επιβαρύνει τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμότητων να μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Όμως την ίδια στιγμή αυτή η αντιπαράθεση σε εμάς προσωπικά στην ΕΔΕΚ δημιουργεί και κάποια ερωτήματα, τα οποία ευθέως τα θέσαμε δημόσια και ζητούμε απαντήσεις. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, από το 2016, ζητήσαμε ακριβώς να μας δοθούν, για παράδειγμα, τα γραφεία, είτε τα δικηγορικά είτε τα ελεκτικά, τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία προώθησης της έκδοσης αυτών των διαβατηρίων. Ναι. Δεν πήραμε οποιαδήποτε απάντηση μέχρι στιγμής. Αυτό σε τι θα εξυπηρετήσει, κύριε Σιζόπουλε, γιατί οι εγκρίσεις δεν προέρχονται από τα γραφεία. Τα γραφεία είναι το διαδικαστικό μέρος. Έχει σημασία όμως να γνωρίζουμε και ποια γραφεία τα προωθούν. Και τι αριθμός είναι που κάθε γραφείο. Λοιπόν, και πόσες από αυτές τις υποθέσεις έχουν εγκριθεί. Θα σας διακόψω και λυπάμαι γι' αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών τώρα στο Προεδρικό. Έρχομαι πίσω σε εσάς, κύριε Σιζόπουλε. Θέλετε να σχολιάσετε για το θέμα, γιατί ήσασταν παρόν το πρωί στην διαμαρτυρία. Παρακαλώ, γιατί πήγατε. Θέλω να σχολιάσω, γιατί εδώ ακριβώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές για να αποκλείσουμε ακριβώς τη δεξιοστροφοστροφή, όπως επικαλείται ο Υπουργός και τα δημόσια έργα, την ίδια στιγμή με πολύ λιγότερο κόστος. Και όχι ακριβώς να πάμε να δαπανίσουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ποσό που θα φτάνει περίπου το μισό εκατομμύριο για να γίνει αυτό το. Το κόστος είναι το πρόβλημα, η αντιδράση των καταστηματαρχών. Λοιπόν, οι καταστηματάρχες σε κάποιο βαθμό εγώ θεωρώ ότι δικαιολογημένα αντιδρούν, γιατί πίσω από αυτά τα οποία υπάρχουν κρύβονται συμφέροντα. Τι συμφέροντα? Και συγκεκριμένα το βασικό συμφέρον που κρύβεται είναι γιατί στην περιοχή θα υπάρχει μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ανάπτυξη, όπου για να μπορέσει να γίνει στο βαθμό που ο επιχειρηματίας τη θέλει, πρέπει να γίνει νησίδα. Και γι' αυτό η νησίδα θα γίνει σε εκείνο το διάστημα μόνο το 200-250 μέτρο για να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Για να οδηγεί προς τον καταστηματάρχη, λοιπόν, δηλαδή, γίνει αυτό δυνατός και ισχυρός είναι. Ναι, φαίνεται να είναι δυνατός και φαίνεται να είναι ισχυρός. Περιμένετε. Πότε, επειδή από ό,τι φαίνεται έχετε πληροφόρηση για το θέμα. Δηλαδή, λήφθηκε μια απόφαση πριν από 7 χρόνια, σωστά? Αυτή η ανάπτυξη του επιχειρηματία πότε προοριζόταν να γίνει? Η απόφαση αυτή ξεκινάει να λουμπείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα μετά από αλλά την. Αλλά υπάρχει απόφαση πριν από την αποφάσεις, ανάπτυξη ενός άλλου αποφάσεις υπάρχουν πάρα πολλές οι οποίες έχουν αναβληθεί. Η απόφαση υπήρχε και εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να γίνει η σίδα στη λεωφόρο Τσερίου, που δεν έγινε. Απόφαση υπήρχε για να γίνει ενδεχομένως στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Διγενή Ακρίτα, συγγνώμη, στη Λευκοσία και δεν έγινε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για να μην πούμε για δρόμους που ξεκίνησαν. Δεν είναι τετραπλής όμως η Γρίβα Διγενή. Είναι. Η Διγενή Ακρίτα, λέω. Η Διγενή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, για να μην πω για άλλες περιπτώσεις που ξεκίνησαν έργα από το 1900 τόσο και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν προγραμματίζουν να ολοκληρωθούν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και εγώ ξεκάθαρα τονίζω και λέω ότι ο χρόνος και το μέλλον θα επιβεβαιώσουν ποιος από τους. Καλά, η άλλη λύση που προωθείτε, γιατί ακούστηκε να τοποθετήσουν πασαλάκια. Όχι. Η λύση που εμείς βάλαμε μπορούσε να γίνει μονοδρόμηση του συγκεκριμένου δρόμου για να απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Θα μπορούσε να γίνει μια πολύ μικρή νησίδα σε εκείνο το σημείο για να απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Θα μπορούσε να γίνει μια
Η τριγωνική. Δεν θα του αποτρέψει η κυρία Σιζόπουλη, ναι. Γιατί και τώρα είναι παράνομο. Δεν θα μπαίνουν. Όχι, γιατί δεν θα μπορούν να μπουν. Νυχτερινές ώρες κάποιο δεν μπορεί να περάσει από μόνο δρόμο. Με αυτή τη διαδικασία όλα μπορούν να γίνουν. Άρα λοιπόν, ας αλλάξουμε την κουλτούρα μας ως πολίτες και ως οδηγοί. Αλλά δεν την αλλάζουμε. Λοιπόν, άρα με αυτή τη λογική, όπου υπάρχει δεξιόστροφη πέρα κάνουν νησίδα, να κάνουμε σε όλου του δρόμου νησίδε. Και δεν τελειώνει η υπόθεση. Γιατί νησίδα πρέπει να γίνει και σε αυτό το σημείο, νησία πρέπει να γίνει και στο σημείο της οδού Κρήτης μαζί με την, μαζί με την Αγίας Φυλάξεως, και εκεί είχαμε θανατηφόρο δυστύχημα και εκεί έχουμε συγκρούσεις. Αυτή δεν είναι λογική. Απορρίπτεται όμως τις μελέτες. Όμως έγιναν αυτές από το Υπουργείο Μεταφορών. Εδώ ζητήθηκε από εμπειρογνώμονα ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών για να ετοιμάσει μια συγκεκριμένη μελέτη για να δώσει ακριβώς λύση στο πρόβλημα και δεν γίνεται αποδεκτό. Μα αφού έγιναν διαβουλεύσεις, λέει ο Υπουργός, τελευταία 19 του Αυγούστου. Εντάξει, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή δεν είναι διαβούλευση. Γιατί? Εντάξει. Δεν κλήθηκαν όλοι φορείς. Το να καλώ το φορέα και να ακούω την άποψή του δεν είναι διαβούλευση. Διαβούλευση πρέπει να γίνει στη βάση μιας επιστημονικής μελέτης. Η διαβούλευση πρέπει να γίνει με επιστήμονες, οι οποίοι ακριβώς να καταθέσουν συγκεκριμένα σχέδια, να προβληματιστούν και να δώσουν λύσεις και να γίνει συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει διάφορες εισηγήσεις. Εμείς από την πλευρά μας ως ΕΔΕΚ καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο για το πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Να προλαβαίνετε μέσα σε πέρα... δύο εβδομάδες που ζητήσατε παράταση να καταθέσετε άλλη μελέτη, να κατατεθεί μάλλον από πλευράς των καταστηματαρχών. Μα δεν είναι ανάγκη, αφού έχει 7 χρόνια λέτε που υπάρχει. Γιατί δεν την πήρατε πιο πριν, γιατί δεν την πήρατε πιο πριν. Στα 7 χρόνια καθυστερήσαν, ακόμα 2 μήνες, ποιο είναι το πρόβλημα. Για να γίνει μελέτη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πολιτική απόφαση. Ποια είναι η πολιτική απόφαση? Να γίνει, να γιατί η πολιτική απόφαση δεν έχει 7 χρόνια που υπάρχει. Ξαφνικά τώρα θυμηθήκαμε το πρόβλημα. Γιατί δεν την εφαρμόσαν πριν από 4 χρόνια? Ναι. Γιατί δεν την εφαρμόσαν πριν από 7 χρόνια όταν πήραν την πολιτική απόφαση και ξαφνικά θυμήθηκαν τώρα την εφαρμόσουν? Άρα εσείς λέτε ότι θα εξυπηρετήσει μόνο συγκεκριμένα δεν τον ονομάζετε? Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με το να γίνονται μελέτες, να αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια για να περιορίζονται ακριβώς τα τροχαία δυστυχήματα και τα θανατηφόρα. Την ίδια στιγμή όμως, για να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, δεν πρέπει να επισέρχονται σκοπιμότητες. Αυτά που έγιναν, και να κλείσουμε με αυτό, οι περιψωμένες διαβάσεις, ακούσατε τον Υπουργό, να παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης, να υπογράψουν οι καταστηματάρχες και πολλά άλλα που θα εξυπηρετήσουν, γιατί το πρόβλημα είναι η στάθμευση, αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ότι δεν θα μπορούν, δεν θα έχουν τον χώρο οι πελάτες των καταστημάτων. Δεν εξυπηρετούν τις τοπικές επιχειρήσεις εκεί, θέλετε να πείτε. Και αυτά δεν έγιναν μετά από διαβούλευση. Εγώ δεν επισέρχομαι στη λογική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων. Γι' αυτό και είμαι κάθετα αντίθετος, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση η οποία παίρνεται είναι για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη επιχείρηση. Και θα το δείτε σύντομα. Ονομάστε τι? Όχι, θα το δείτε σύντομα. Δεν υπάρχει λόγος. Σύντομα θα το δείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Δεν ολοκληρώσαμε τις... Δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μπορείτε να κάνετε όμως ένα τελικό σχόλιο, να επιστρέψουμε στα διαβατήρια για να κάνετε ένα τελικό σχόλιο. Γι' αυτό το τελικό... πήγε ΔΕΚ, μείναμε στο σημείο που είπατε. Το τελικό σχόλιο είναι ακριβώς ότι γίνεται αυτή την παρακαλέσω μόνο. Ναι, ναι. Αλλά δεν ακούσαμε τίποτα. Όταν ζητήσαμε να μας δοθούν σε ποιους αξιωματούχους του κατοχικού καθεστώτος έχει δοθεί η κυπριακή ταυτότητα για να ανανεώσουν την Ευρώπη σε βάση κυπριακής δημοκρατίας, δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Όταν ζητήσαμε ακριβώς τελευταία ότι για αυτούς που παίρνουν τα διαβατήρια θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια στην νομοθεσία ότι αν επενδύσουν στα κατεχόμενα να τους αφαιρεί το διαβατήριο, καταψηφίστηκε η πρόταση και από το ΑΚΕΛ και από το Συναγερμό. Ναι. Είναι πολλά τέτοια ζητήματα. Και δεν είδαμε και την ίδια διαμαρτυρία να υπάρχει και ευαισθησία όταν υπάρχει σκόμη προώθηση παράνομων οικονομικών μεταναστών στην Κύπρο για να πάρουν πολιτικό ασύλο. Που μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι μέλη του ISIS, κάποιοι μπορεί να είναι πράκτορες της Τουρκίας, εκεί δεν βλέπουν να υπάρχει ίδια ευαισθησία. Δεν έγιναν κινήσεις από πλευράς της κυβερνήσης. Για να περιοριστηθήκαμε και στην Ευρώπη και ναι, θέσαμε επιτακτικά. Εγώ είπα τις ευαισθησίες. Δεν τις έχω δει τις ευαισθησίες αυτές. Εννοείται σε κομματικό επίπεδο και, σε όλα τα επίπεδα. Και σε επίπεδο κομματικών και στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Γι' αυτό εγώ αναμένω να μας δοθεί ο κατάλογος των αξιωματούχων του κατοχικού καθεστώτος που έχουν κυπριακή ταυτότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιζόπουλε, για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.